Δυο σας κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, θα μας πείτε ποια είναι η σειρά των πραγμάτων. Δηλαδή, πριν λίγο ο συνάδελφος ο Πέτρος ο Κατσάκος είπε ότι μπορεί και αύριο να έχουμε τις 120 δόσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, κύριε Ξηδάκη. Και ναι. Μετά θα ρωτήσω τον κύριο Κεφαλογιάννη που θα μπει και η τροπολογία για τη μη μείωση του αφορολόγητου και η πρόταση μορφής για τον κύριο Πολάκη. Έχουμε πολλά, πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κύριε Ξηδάκη. Σήμερα είχαμε το Euro Working Group με ένα πακέτο πολιτικών, πρακτικών πολιτικών μέτρων της κυβέρνησης για συζήτηση. Μέχρι το βράδυ έχουμε μια ροή ειδήσεων ήδη. Βγήκε η έγκριση της επιστροφής των τόκων από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων. Και μέσα σε αυτό το πακέτο είναι και φορομοιώσεις, είναι και η ρύθμιση των 120 δόσεων, είναι αρκετά πράγματα. Μέχρι το βράδυ πιστεύω ότι θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για να μπούμε σε έναν πιο κανονικό ρυθμό και για την ελληνική οικονομία, αλλά κυρίως για τα νοικοκυριά και τους ανθρώπους που περιμένουν κάποια ανακουφιστικά μέτρα και κάποια μέτρα. Θα έρθουμε αναλυτικότερα σε αυτά. Απλά για τη διαδικασία, έχετε κάτι να μας πείτε σχετικά με το πότε θα Εφόσον έχει τελειώσει από εκεί, νομίζω ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος. Μπορεί να έρθει και αύριο δηλαδή. Δεν το ξέρω αν θα κατατεθεί στην Βουλή. Δεν το ξέρω αν θα κατατεθεί. Ο κύριος Κατσάκος μας είπε από τέλος Δευτέρα. Ναι, αυτό το είχαμε πει. Ήταν από τη μεγάλη εβδομάδα. Περιμέναμε να γίνει και αυτή η συζήτηση στο Euro Working Group. Για να είναι και τα 120 δόσεις μέρος ενός μεγαλύτερου πακέτου συνολικού που αφορά και επαγγελματίες και επιχειρήσεις και φορολογικά και έμφυα. Είναι πολλά πράγματα. Αν έρθει η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας για τη μη μείωση του αφορολογήτου, προηγείται, ποια είναι η διαδικασία σε σχέση με τις 120 δόσεις? Υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσουν οι 120 δόσεις εξαιτίας της τροπολογίας ή της πρότασης μομφής? Όχι, καμία σχέση. Η πρόταση δυσπιστίας και όχι μομφής. Δυσπιστίας. Είναι μια άλλη διαδικασία, την οποία η διάσκεψη των Προέδρων, το Προεδρείο της Βουλής, αποφασίζει πώς θα εισαχθεί. Συνήθως δίνουν προτεραιότητα, απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τον κανονισμό. Η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας για τη μη μείωση του αφορολογήτου πρέπει να γίνει δεκτό από τον Υπουργό Οικονομικών. Όλες οι τροπολογίες των. Για να μπει σε κάποιο νομοσχέδιο, ναι. Ναι, αν μπει. Μπορεί να μπει και μόνο του κάπου, να μπει σε μια ολομέλεια. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν έχει πολιτική ουσία αυτή η ενέργεια, διότι εφόσον θα το φέρει η κυβέρνηση, δεν έχει. Έχει προαναγγελθεί, είναι προεξοφλημένο ήδη. Είναι τελειωμένο. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλο. Η πολιτική ουσία μας αυτή η διαδικασία είναι απλή και δεν έχει σημασία. Κύριε Κεφαλογιάννη, πώς αξιολογεί η Νέα Δημοκρατία τις σημερινές εξελίξεις με τις αποφάσεις του EFSF και του ESM και πώς συνδέονται αυτές οι αποφάσεις με την πρωτοβουλία σας με την κατάσταση τροπολογίας για τη μη μείωση του αφορολογήτου? Πρωτού πάμε στα ουσιαστικά, να σας πω λίγο τα διαδικαστικά και το θέσατε προηγουμένως. Όσον αφορά την τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας, αυτή θα εισαχθεί, φαντάζομαι, στην Ολομέλεια, στην πρώτη νομοθετική διαδικασία, άρα ενδεχομένως και στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις. Και όπως είπε προηγουμένως και ο συνάδελφος μου, ο κ. Σπιτάκης, πράγματι αυτό, τη στιγμή που είναι ως βουλευτική τροπολογία, πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών. Αν θα γίνει δεκτή ή όχι, είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει η κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια κίνηση ουσίας, θα σας την πω και στη συνέχεια. Αλλά και όσον αφορά την πρόταση δυσπιστίας την οποία είπατε, αυτό που μπορώ να σας αποκαλύψω είναι ότι τη Δευτέρα θα κατατεθεί από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και από εκεί πέρα είναι όντως στην απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, αν θα γίνει άμεση διακοπή των εργασιών της Βουλής της Ολομέλειας ή ενδεχομένως να ολοκληρωθεί η νομοθετική εργασία εκείνης της ημέρας και να πάμε την επόμενη μέρα στην πρόταση δυσπιστίας, η οποία, όπως γνωρίζετε, βάσει κανονισμού είναι περίπου τρεις ημέρες. Και στην ουσία διακόπτονται όλες οι διαδικασίες της Βουλής. Τώρα στο ουσιαστικό. Κάθε θετική είδηση για τη χώρα μας είναι αποδεκτή από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως, και ειδικά αυτό το οποίο βγήκε σήμερα το Euro Working Group, είναι κάτι το οποίο και εμείς το είχαμε πει κατ' επανάληψη ότι πρέπει να γίνει όσον αφορά την επιστροφή των κερδών από τα ομόλογα τα οποία διακρατεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και σε κάθε περίπτωση είναι ένα θετικό νέο. Από εκεί πέρα όμως, επειδή βλέπουμε και τις 120 δόσεις που. Θα δούμε και πώς ακριβώς θα κατευθεί, ενώ την ουσία του, για να μπορούμε να κάνουμε και μια πιο συγκεκριμένη κριτική, θετική, αρνητική επί του νομοσχεδίου. Θέλω να πω το εξής. Από μόνο του, ένα πλαίσιο πολλές φορές δεν λύνει το πρόβλημα. Έχουμε δει και άλλες φορές ρυθμίσεις
και από την παρούσα κυβέρνηση, αλλά και από προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν λύσαν το πρόβλημα. Και αυτό γιατί, διότι πολλές φορές στη ζέση το να αρθούμε να φέρουμε κάποια αρρύθμιση, η οποία εν πρώτης φαίνεται θετική, στην πράξη αποδεικνύεται δυστυχώς ότι είναι μη αποτελεσματική. Άρα θα περιμένουμε να δούμε και αυτό το νομοσχέδιο και θα το κρίνουμε όταν θα κατευθεί στη Βουλή. Μάλιστα. Κύριε Κρεμαστινέ, εσείς απαντήσατε στην Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τη συγκεκριμένη τροπολογία πως όταν συζητούσε κάτι αντίστοιχο το κίνημα αλλαγής, πρότεινε κάτι αντίστοιχο, δεν στήριξαν ουσιαστικά την πρωτοβουλία. Είχαν προηγηθεί συζητήσεις σε σχέση με αυτό, είχατε ζητήσει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας τότε στην... Ασφαλώς, όταν είναι ακόμα καταθέτει μια τροπολογία ή ένα νομοσχέδιο, ασφαλώς ζητάει την στήριξη από τα άλλα κόμματα, τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, εάν η κυβέρνηση δεν το αποδέχεται. Είναι λογικό. Πού θα σταθείτε ακριβώς... πάντως, ακούστηκαν διάφορα θέματα και σε σχέση με την τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας και σε σχέση με την πρόταση της πιστείας και σε σχέση με το νομοσχέδιο που έρχεται. Πού θα σταθεί η Δημοκρατική Συμπαράταξη? Είναι δυνατόν να μην αποδεχθεί, να ψηφίσει, να στηρίξει αυτό που πρώτη ήδη ζήτησε? Το λογικό είναι αυτό. Και αυτό θα κάνει φυσικά. Όμως πολιτικά έθεσε το θέμα ότι προήθηκε η πρόταση του κινήματος αλλαγής και είχε την απέτηση τα κόμματα τουλάχιστον αντιπολιτεύσεων να τη στηρίξουν τουλάχιστον. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πραγματικά το οποίο θα συζητηθεί στη Βουλή, είμαι βέβαιος. Ναι. Πάμε λίγο και στην ουσία αυτής της τροπολογίας για τη μείωση του αφορολογήτου. Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί ότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το αφορολόγητο δεν θα κατέβει, δεν θα μειωθεί περαιτέρω. Έρχεται λοιπόν, είχε προηγηθεί το κίνημα αλλαγής, έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει τροπολογία. Όμως, τι πολιτικό αποτέλεσμα μπορεί να παράξει, έστω ότι ψηφίζεται η τροπολογία, έστω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τη φέρνει προς ψήφιση, συνενεί η κυβέρνηση και την ψηφίζει κιόλας και βγαίνει μια εικόνα ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής στη Δημοκρατική Συμπαράταξη ψηφίζουν από κοινού την τροπολογία. Τι πολιτικό αποτέλεσμα μπορεί να παράξει αυτό, εφόσον είναι κοινός τόπος, δεν είναι, ρωτάω, ότι πρέπει να προηγηθεί διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για να πούνε όλοι μαζί ναι, ότι μπορείτε να το κάνετε? Τη στιγμή που έχει κατηγορηθεί, νομίζω, και η κυβέρνηση ότι πολλές φορές βιάζεται να εξαγγείλει κάτι χωρίς να έχει προηγηθεί σωστή διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Δηλαδή, από τη μία, η Νέα Δημοκρατία αυτό το σκεπτικό οδηγεί ότι μάλλον για λόγους τακτικής καταθέτει την τροπολογία. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση λέει στον κόσμο ότι περιμένετε μέχρι το φθινόπωρο. Κοιτάξτε, ο Σάκης έχει εξαγγελθεί κάτι σε έναν χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή να υπάρχουν οι δημοσιονομικές προϋποθέσεις και να μην κάνεις κάτι χωρίς να το έχεις στηρίξει, έχει γίνει. Το ίδιο έγινε με τις συντάξεις. Δεν κόπηκαν οι συντάξεις. Το είχαμε πει πολιτικά, το είπαμε τεχνοκρατικά, το διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός, το διευκρίνησε ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό είναι μια θετική ένδειξη, δεν είναι απόδειξη. Όχι, αυτή είναι. Αυτά είναι. Έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Μπορεί να σκεφτεί κανείς μόνο βεβαίως, σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί το ένα να λειτουργήσει και το άλλο να μην λειτουργήσει. Όχι, να μην γίνει αποδεκτό στους θεσμούς. Στα μεγάλα θέματα και στις αξιολογήσεις και στη δεύτερη και στην τρίτη αξιολόγηση και στις συντάξεις που ήταν ένας οδυνηρός συμβιβασμός για να κλείσει η αξιολόγηση, είχαμε πει ότι μόλις δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, αυτά δεν πρόκειται να ισχύσουν ή αυτά θα προχωρήσουν έτσι. Αυτά έχουν γίνει. Δεν έχει πει τίποτα ούτε ο Υπουργός Οικονομικών ούτε ο Πρωθυπουργός κουβέντες οι οποίες μετά να τις πάρουν πίσω τα τελευταία 2-3 χρόνια που είμαστε σε αυτή την διαδικασία. Νομίζω ότι και για το αφορολόγητο υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, το ίδιος το είπε ενώπιον πανελληνίου ακροατηρίου. Σε δίκτυο ήταν. Στη συνέντευξή του. Έχει τελειώσει. Εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι η κίνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρά μια κίνηση εντυπωσιασμού. Τίποτα. Δημιουργεί κάποιες πολιτικές εντυπώσεις γιατί τρέχει λαχανιασμένη. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί για άλλα πράγματα εντελώς. Πράγματα τα οποία ανατρέπονται τώρα εκ των εξελίξεων. Δεν είναι. Το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη και χθες που τον είδα σε μια μεγάλη συνέντευξη. Είναι, ας πούμε, ένα μείγμα νεοφιλελεύθερης αφέλειας. Ότι η αόρατη χείρ της αγοράς και αγαπημένοι εργοδότες με τους εργαζόμενους, όλα θα πάνε καλά, εγώ το ξέρω. Δηλαδή μιλάει σε μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία που σαν να μην έχει περάσει 10 χρόνια ναυαγίου,
σαν να μην υπήρξαν κυβερνήσεις οι οποίες έφτιαξαν αυτό το εύθραυστο οικοδόμημα που κατέρευσε με την κρίση. Μια κοινωνία η οποία δεν δοκίμασε στο πετσί της το 25%, το 27% της ανεργίας και την απώλεια του εισοδήματος. Αυτά χρειάζονται τώρα άλλες πρακτικές, άλλες πολιτικές και κυρίως μια βαθύτερη έγνοια για διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, για διατήρηση μιας κοινωνικής αλληλεγγύης, για μια αποτελεσματική λειτουργία της αναδιανομής και για δίκαιους φόρους. Αυτά τα πράγματα περί οριζόντιας μείωσης των φόρων έγιναν και σε άλλες χώρες, και τα Reaganomics και ο Θατσερισμός και ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ τώρα, αυτά κάνουν. Το αποτέλεσμα είναι όλες οι μετρήσεις του ΟΣΑ, της Eurostat, των μεγάλων διεθνών οργανισμών και των διεθνών ινστιτούτων δείχνουν μια έκρηξη των ανισοτήτων. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μπει στην τροχιά των ανισοτήτων. Αυτή είναι η πολιτική. Κύριε Κεφαλογιάννη, στο ίδιο ερώτημα, ακόμα και αν έθεσε ο συνάδελφος, ακόμα και αν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία από τον ΣΥΡΙΖΑ και από όλα τα κόμματα, δεν είναι κοινό τόπο λοιπόν ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια τεκμηρίωση, να πιστούν οι θεσμοί ότι δεν πρόκειται να πέσει, να χαλάσει ο λογαριασμός. Άρα προς τι η τροπολογία αυτή, μήπως δηλαδή όντως είναι ένα πυροτέχνημα όπως λέει η αντιπολίτευση από τη μεριά σας ή όχι? Ποια είναι η ουσία που θέλετε να εξηγήσετε πριν? Η ουσία είναι νομίζω πολύ βαθιά και είναι ότι ευτυχώς που ο ΣΥΡΙΖΑ έστω και την τελευταία στιγμή φαίνεται ότι έρχεται στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θυμίζω ότι όταν φέραν το συγκεκριμένο μέτρο στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία το καταψήφισε. Και το καταψήφισε με μια πολύ συγκεκριμένη επιχειρηματολογία τότε και βεβαίως λέγοντας ότι θα μπορούσε να έχει αποφευθεί και θα μπορούσε η κυβέρνηση τότε να έχει εφαρμόσει κάποιο άλλο μέτρο, αντί να εφαρμόσει το φορολόγιο, το οποίο, επειδή άκουσα και τον κύριο Ξεδάκη προηγουμένως να μιλάει για μια οριζοντοποίηση των μέτρων όσον αφορά τη φορολογήση, όταν μιλάμε για μείωση του αφορολογήτου, μιλάμε για ότι πλήττονται οι μισθοί των 600 ευρώ. Χάνει ο καθένας από τους εργαζόμενους των 600 ευρώ, χάνει ένα μισθό μέσω της μείωσης του φορολογήτου. Είχατε στο οικονομικό σας πρόγραμμα ποτέ τη μείωση του φορολογήτου? Όχι. Και μάλιστα, θυμίζω, δήλωση του κ. Τσακαλώτου, Υπουργού Οικονομικών τότε, ότι αν πέσει το αφορολόγητο θα παραιτηθεί. Και μάλιστα το αφορολόγητο το έπεσε δύο φορές. Άρα αυτό το οποίο, για να πάμε στην αρχική σας ερώτηση, αν είναι μια κίνηση ουσίας, βεβαίως κίνηση ουσίας, διότι όταν ο Υπουργός Οικονομικός, ο κ. Τσακαλώτος, ο ίδιος έλεγε ότι θα παραιτηθεί και στην ουσία εφάρμοσε ο ίδιος δύο φορές την περικοπή του αφορολόγητου. Μια φορά όταν εφαρμόστηκε και τη δεύτερη είναι να εφαρμοστεί από 1η-1η του 2020, καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία αξιοπιστία όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο. Άκουσα με πολύ προσοχή τον κ. Ξεδάκη να λέει ότι και άλλες φορές είπαμε κάποια πράγματα, τα πήραμε πίσω, άρα περιμένετε, θα δείτε ότι θα εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να περιμένει ο Έλληνας φορολογούμενος, ο Έλληνας πολίτης μέχρι το 2020, μέχρι το φθινόπωρο για να κρίνει. Εμείς καταθέτουμε μια ουσιαστική αυτή τη στιγμή πρόταση, εφόσον πράγματι η κυβέρνηση το εννοεί και δεν είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα εν ώψη και των ευρωεκλογών ή αν θέλετε και εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να υπερψηφίσει αυτή την πρόταση, να έρθει στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κακό να πούμε ότι τουλάχιστον συμφωνούμε οι δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της χώρας σε ένα βασικό ζήτημα. Και από εκεί πέρα, όντως μπορούμε μαζί να φτιάξουμε και μια επιχειρηματολογία, αν υπάρχει πρόβλημα έναντι των Ευρωπαίων εταίρων, να πάμε, αν θέλετε, και μαζί όσον αφορά το κομμάτι αυτό και να πούμε ναι, μπορούμε και να το πετύχουμε. Όλα τα υπόλοιπα θα δηλαδή θεωρώ να πάτε μαζί και να διαπραγματευτείτε με τους εταίρους το ψηφισμένο στην Ελληνική Βουλή μέτρο. Όταν λέω να πάμε μαζί, να το ξεκαθαρίσω. Η κυβέρνηση προφανώς διαπραγματεύεται, αλλά από εκεί πέρα νομίζω θα έχει περάσει ένα πολύ θετικό μήνυμα ότι σύσσωμες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, τουλάχιστον οι δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και το κοινάλ θα συνενέσει σε αυτό το ζήτημα, έχουν μια κοινή γραμμή στο συγκεκριμένο θέμα. Άρα και η ίδια η κυβέρνηση πάει με μια, αν θέλετε, μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ εναντί των εταίρων. Εσείς, η Νέα Δημοκρατία, διαχρονικά δεν είναι υπέρ των μονομερών κινήσεων? Σε καμία περίπτωση. Αν λοιπόν έρθει η τροπολογία και ψηφιστεί, δεν θα είναι μια μονομερή κίνηση, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μια μονομερή κίνηση για τους θεσμούς? Αν ακολουθήσει την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας, που από τότε λέγαμε ότι δεν έπρεπε να περικοπεί το αφορολόγητο, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έχει όλα τα επιχειρήματα στη φαρέτρα της, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν είναι μια μονομερή κίνηση. Αυτό που λέτε είναι κάπως παράδοξο. Δηλαδή, τι λέτε, ελάτε να το ψηφίσουμε και πάμε μετά να το διαπραγματευτούμε. Και αν, άρα αφήνετε ανοιχτό να μην το δεχτούν οι θεσμοί στη διαπραγμάτευση, να μην πάνε τα πράγματα κατευχήν. Και αν δεν πάνε κατευχήν, το ψηφισμένο μέτρο, τι θα έρθετε μετά για να μην θεωρηθεί μονομερή ενέργεια να το αλλάξετε? Σας είπα, υπάρχει επιχειρηματολογία, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και ξέρει και ο κύριος Ξηδάκης και η κυβέρνηση ότι υπάρχει και ο δημοσιονομικός χώρος αυτή τη στιγμή το μέτρο το συγκεκριμένο να μην εφαρμοστεί. Αλλά από εκεί πέρα, από το να πάμε σε μια προεκλογική χρησιμοποίηση και τακτικισμό και μικροπολιτικό σκοπό του συγκεκριμένου μέτρου, ότι ξαφνικά ένα μήνα πριν τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, δεν το εφαρμόζουμε. Εμείς λέμε από τώρα, ας αποδείξει η κυβέρνηση ότι πραγματικά το εννοεί
και δεν το χρησιμοποιεί ως πολιτικό. Και τώρα, τρεις εβδομάδες πριν από εκλογές είμαστε πάντως. Κύριε Κρεμαστή, ναι. Κοιτάξτε, το ότι υποχρεωτικά είμαστε στην προεκλογική περίοδο το ξέρουμε όλοι, έτσι. Και οτιδήποτε γίνεται από πλευράς κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι μέσα στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Αλλού είναι το πρόβλημα. Όταν εμείς κάνουμε την πρόταση για το αφορολόγητο, είναι μέσα στη γενικότερη φιλοσοφία του ότι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ παλιά ήταν η παράλληλη ανάπτυξη, όσο μπορούσε η μηχανής ανάπτυξη να αποδώσει, με την παράλληλη ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους. Η φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας είναι να δώσει βάρος όσο μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί, στην ανάπτυξη, ενώ το κοινωνικό κράτος θα ακολουθήσει. Εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά, που στην πράξη το έχουμε εφαρμόσει με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και εγώ σαν Υπουργός Υγείας τότε. Η διαφορά που προκύπτει με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά ανάγκη καταφεύγει στην επιδοματική πολιτική. Δεν το θέλει. Δεν την πιστεύει. Όχι, δεν ξέρω αν τον πιστεύει, αλλά κατά ανάγκη καταφεύγει, γιατί αν είχε πλεόνασμα το οποίο να προερχόταν από ανάπτυξη, δηλαδή από εξαγωγές, από παραγωγή κτλ., τότε θα υπήρχε να μην, η ανάγκη, όχι, η, τότε δεν θα ήταν δυνατόν να πάει στην επιδοματική πολιτική. Ναι, η επιδοματική πολιτική είναι λύση ανάγκης. Δηλαδή, υπήρχε μια ανθρωπιστική κρίση όμως. Σωστά. Αλλά αν είχε γίνει ανάπτυξη όπως έχει γίνει στην Κύπρο, δεν θα πω την Πορτογαλία, να έχουμε δηλαδή διπλάσια ή τριπλάσια από αυτή που έχουμε τώρα, τότε και η φορολογία θα ήταν μικρότερη και το κοινωνικό κράτος θα ήταν πιο άνετο. Πότε να είχε γίνει αυτή η ανάπτυξη, κύριε Κρεμαστή? Στα χρόνια αυτά, την πενταετία. Αυτή είναι η τελευταία? Δεν θα είπε, πρέπει να έχει προηγηθεί αυτή η ανάπτυξη, είπα, την οποία μιλάτε? Το κόμμα που κυβερνά τώρα. Επειδή προέρχεστε από ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει, σωστά, πάρα πολλά χρόνια. Σωστά. Αλλά προσέξτε, με βάζετε σε μια βαθύτερη συζήτηση, να την απαντήσω. Αν το πρώτο μνημόνιο δεν είχε τους αγανακτισμένους, οι οποίοι από τα άλλα κόμματα υποκινήτω, όχι μόνο από ένα κόμμα, δεν θα πηγαίναμε στο δεύτερο μνημόνιο. Εάν τότε η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σαμαράς συγκεκριμένα, δεν διέγραφε την κυρία Μπακογιάννη που ψήφισε το μνημόνιο, ή το ψήφισε, γιατί έβλεπε ότι έρχεται ένα δεύτερο μνημόνιο. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι περισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι το πρώτο μνημόνιο δεν έβγαινε με τίποτα, κύριε Κρεμαστή. Κοιτάξτε, άλλο τι λένε οι οικονομολόγοι, οι οποίοι μέχρι τώρα σε καμία πρόγνωση τους δεν επαληθεύθηκαν, αναφισβήτητο, και άλλο τι λέει η πραγματικότητα. Δηλαδή, έπρεπε να εφαρμοστεί το πρώτο μνημόνιο για να έχουμε ελπίδες να μην είναι το δεύτερο. Μάλιστα. Και όταν και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, τότε είχε πει ουδής αναμάρτητος, όταν του είπανε, καλά, γιατί, αφού έλεγατε αυτά, τώρα πάτε σε δεύτερο μνημόνιο. Αλλά και ο Πρωθυπουργός είπε στη Βουλή ότι αυταπατήθηκα. Γι' αυτό πήγαμε στο τρίτο μνημόνιο. Εντάξει, αλλά και ο Γιώργος Παπανδρέου παρετήθηκε. Παρετήθηκε εκ των πραγμάτων, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όταν η πλατεία Συντάγματος είχε καταληφθεί. Είχε εξαγγείλει δημοψήφισμα και το πήρε πίσω. Στο τέλος είχε εξαγγείλει. Τότε δεν είχε εξαγγείλει το Καστελόριζο. Και ίσως ήταν και λάθος αυτό. Κύριε Κρεμαστή, όμως η συζήτηση, αν πάρει να πάει σε βάθος, πρέπει να δούμε ποιος χρεώσε τη χώρα, ποιες πολιτικές φτάσαν στο χρέος, ήταν τα μνημόνια. Θα σας απαντήσω. Γιατί οι αγανακτισμένοι δεν είχαν μια ωραία πρωιέ. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Δεν είμαι ο παδός του γνωστού δόγματος που ο πρώην Υπουργός των Εξωτερικών διατύπωσε, δεν είμαι ο παδός αυτού, αλλά θα σας πω το εξής, ότι όταν πιεζόντουσαν οι κυβερνήσεις που λέτε ότι οδήγησαν τη χώρα εκεί, από ποιους πιεζόντουσαν, από την αντιπολίτευση.